Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, βλέποντας το υπέροχο νησί, το Λαζαρέτο, ιδέα από το Λαζαρέτο, που έχουν γίνει γάμους. Mm-hmm. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω για το γαμήλιο τουρισμό και αν έχετε γάμους και στο ξενοδοχείο σας, αλλά και σε όλο το νησί. Φυσικά, φυσικά και γίνονται. Γίνονται πάρα πολλοί γάμοι την καλοκαιρινή σεζόν. Έρχονται από όλα τα πέρατα του κόσμου, μόνο και μόνο για να παντρευτούν εδώ. Για να ζήσουν αυτή την περιπέτεια, αυτή την οδύσσια. Και φυσικά στο κατάλημά μου έχουν γίνει αρκετοί γάμοι, έχουν φιλοξενηθεί από όλα τα μέρη του κόσμου άνθρωποι, οι οποίοι έκαναν το γάμο τους εδώ, έχουν γίνει φωτογραφίσεις, έχουν γίνει μπάτσελος στην πισίνα εδώ. Άρα και ο Δήμος είναι μέσα στα σχέδιά του, όπως είπαμε πριν, στην ανάπτυξη των θεματικών μορφών του τουρισμού, να αναπτύξει και αυτό το κομμάτι. Ναι, φυσικά. Φυσικά. Είναι μέσα στα σχέδιά του. Ναι, να υπάρχει και στη σελίδα ίσως κάτι τέτοιο, να τονίζουμε τον γαμήλιο τουρισμό. Μια άλλη μορφή τουρισμού που είδαμε ότι υπάρχει εδώ πέρα είναι ο γαμήλιος τουρισμός. Παντρεύονται ζευγάρια στο νησί σας και μάλιστα βλέπουμε ότι στο ξενοδοχείο σας έχετε και μία εκκλησία. Σωστά, σωστά. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να πω ότι ήταν στους στόχους του Δήμου. Αυτό πρέπει να είμαι ειλικρινής. Ξεκίνησε περισσότερο από τύχη. Έχουμε την τεράστια τύχη να έχουμε στη μέση του λιμένα του Βαθέως ένα νησάκι που απάνω έχει η εκκλησία. Αυτό λοιπόν από μόνο του προσελκύει πάρα πολλά νέα ζευγάρια που θέλουν, ας το πούμε, να κάνουν ένα γάμο διαφορετικό. Ένα γάμο έτσι λίγο πιο κινηματογραφικό, θα το έλεγα εγώ. Πραγματικά έχει εξελιχθεί σε μία μίνι βιομηχανία. Μας τιμά ιδιαίτερα που νέοι άνθρωποι επιλέγουν το νησί μας για το ξεκίνημα της καινούργιας του ζωής. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο νέοι άνθρωποι που επιλέγουν το νησί της Ιθάκης και αυτό μας κάνει ακόμα πιο περήφανους. Είναι άνθρωποι και της μέσης ηλικίας που συνήθως κάνουν τη δεύτερη επιλογή τους και δείχνει ότι αν αυτό την καινούργια μορφή, δεν θα ήθελα να το πω τουρισμού, θα ήθελα να το πω έτσι, μια καινοτόμα διάθεση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, την αγκαλιάσεις, είναι κάτι το οποίο και σε εμάς μας αφήνει άριστες εντυπώσεις, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο τη στιγμή που δύο άνθρωποι δένονται για την υπόλοιπη ζωή τους να παρίστασε, γιατί οι άνθρωποι άγνωστοι, δεν τους ξέρουμε, δεν είμαστε φίλοι, γινόμαστε όμως φίλοι μέσω της επιλογής τους να διαλέξουν την Ιθάκη μας.